Το 2022 θα είναι έτος ακραίας στοχοποίησης των Ελλήνων, τόνισε στη συνέντευξή του στο ProNewsGR ο γιατρός ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνος Φαρσαλινός. Και δυστυχώς φαίνεται πως θα επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με τις μελέτες, υπάρχουν 52 εκατομμύρια λιγότερες θέσεις εργασίας λόγω της πανδημίας το 2022 σε σχέση με τα προ-πανδημίας επίπεδα παγκοσμίως. Κάτι που σημαίνει ότι παγκοσμίως θα υπάρξει αύξηση της ανεργίας. Η περιδίνηση συνεχίζεται, όπως αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, που υποχρεώθηκε σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών του, όχι όμως τον ίδιο βαθμό για όλους. Ο Γενικός Διευθυντής της ILO ανέφερε: άνηση επίσης κυρίως λόγω της άνησης προμήθειας εμβολίων, λόγω της άνησης δυνατότητας οικονομικής στήριξης και διαφορετικών οικονομικών δυνατοτήτων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι παραλλαγές Δέλτα και Όμικρον είναι εκείνες που όχι μόνο καθυστερούν την ανάκαμψη, αλλά και θα βρεθούν άνεργοι συνολικά 270 εκατομμύρια άνθρωποι. Την ίδια ώρα, η ακρίβεια είναι στα κόκκινα, καθώς πλέον οι τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου έχουν πάρει την ανιούσα και οι πολίτες πρέπει να είναι ψύχρεμοι προτού ανοίξουν τους λογαριασμούς. Ενώ οι εκαθαριστικοί λογαριασμοί του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου είναι παραδοσιακά οι πιο τσουχτεροί λόγω μεγάλων καταναλώσεων και ειδικά φέτος θα είναι πολύ επιβαρημένοι λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής. Σύμφωνα με αυτά, εφόσον η μέση τιμή του φυσικού αερίου για το 2022 διαμορφωθεί στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα εναντί 20 ευρώ πέρυσι, οι απώλειες για το ΑΕΠ μπορεί να ξεπεράσουν ακόμα και τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.